Παπαδόπουλος Χρυσοβαλάτης, αντιπρόεδρος των αυτοαποσχολούμενων δυνάμεων Θεσσαλονίκης της Σωματείου. Ένα συνάδελφο όμως ακόμα έχασε τη ζωή του το Σάββατο. Δεν έπρεπε να δουλεύει κανένας με 10 μποφόρα αέρα έξω. Το πρόβλημά μας δεν είναι ούτε τα μαγαζιά ούτε οι πλατφόρμες. Το πρόβλημά μας είναι το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση η οποία δεν ομοθετεί το τι σημαίνουν ακραίες καιρικές συνθήκες και πώς οριοθετούνται αυτές και πότε πρέπει να υπάρχει πάυση εργασιών. Και δεν μιλάω μόνο για τους διανομείς. Μιλάω για οποιονδήποτε άνθρωπο δουλεύει έξω με μηχανάκι, είτε είναι courier, είτε είναι άνθρωπος που κουβαλάει ανταλλακτικά κτλ. Θα πρέπει λοιπόν και σκεφτείτε ότι εμείς που δουλεύουμε σε πλατφόρμες που εκπροσωπώ και τα παιδιά αυτά, είναι στη διακριτική μας συμφέρεια να πούμε ή όχι. Γι' αυτό ότι πρέπει να νομοθετήσει το κράτος. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο που δουλεύει σε μαγαζί. Τι θα πει στον εργοδότη, ότι δεν πάω την πίτσα γιατί θα σκοτωθώ έξω? Θα του πει σηκωθεί και πάρε σπίτι. Για να μην πούμε ότι δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και ότι στα μαγαζιά τα περισσότερα δουλεύουν με 3-4 ευρώ την ώρα και με ένα αίσθημα το μήνα και χωρίς δώρα επιδόματα και χωρίς εξοπλισμό που είναι από το κράτος που πρέπει να παίρνει εξοπλισμό από τον εργοδότη του. Να πούμε ένα συλληπιτήρια στους οικείους του συναδέλφου μας. Να σας πληροφορήσω ότι είναι ο 63ος νεκρός συνάδελφός μας από το 2017 που μετράμε τους νεκρούς συνάδελφους μας. Δεν μιλάμε για ανθρώπους που έχουν χτυπήσει και έχουν μείνει παραπληκτικοί. Μιλάμε ότι είναι περίπου 10 άτομα το χρόνο νεκρά και με υπαιτιότητα. Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι. Γιατί πολλοί μπορούν να πούν ότι οι διανομείς δεν οδηγάνε απρόσκοπτα κτλ. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι το 70% είναι η υπαιτιότητα των εμπλεκόμενων οχημάτων των άλλων. Και οι διανομείς που οδηγάνε σωστά είναι ένα από τα καλά που φέρνουν οι πλατφόρμες. Ότι αν δεν οδηγάς σωστά και ότι αν δεν ακολουθείς τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, που είναι ατομική σου ευθύνη καταρχήν για να γυρίσεις ζωντανός, σταματάνε τη συνεργασία. Από εδώ και πέρα, τι θα κάνετε διεκδικώντας να βγει πλαίσιο? Έχουμε ήδη κάνει ένα email στο Υπουργείο Εργασίας με αριθμό πρωτοκόλλου για να μιλήσουμε με τον Υπουργό. Ο στόχος μας είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Αυτοαποσχολών Διανομέων μαζί με τα σωματεία Αθήνας και Πάτρας. Θέλουμε επαγγελματικό ΚΑΔ, γιατί είμαστε πραγματικά στον αέρα. Και πρέπει ουσιαστικά να νομοθετηθεί πλαίσιο στο οποίο τον αυτοαπασχολούμενο διανομέα να τον προστατεύει. Γιατί είμαστε πραγματικά στον αέρα, σας λέω ότι ουσιαστικά είμαστε αυτοαπασχολούμενοι μισθωτοί. Χωρίς κανένα δικαίωμα απέναντι σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ή εργοδότη.